Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, το δικαίωμα στη συνάθρηση δεν υπόκειται σε καθεστώς άδειας, αναγγελίας ή προληπτικού ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές, όπως γινόταν σε ανώμαλες περιόδους. Αυτό γράφεται σε άρθρο συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης το 2017. Τις ανώμαλες περιόδους, λοιπόν, δεν τις επικαλούμαστε εμείς. Τις επικαλούνται οι επιστήμονες που ελπίζω και όταν είναι και σε πολιτική θέση να θυμούνται αυτές τις πολιτικές τους απόψεις. Σήμερα, αλλά και στις επιτροπές, όσο παρακολουθήσαμε, παρήλασε πραγματικά, και εδώ εντυπωσιάζομαι, από νέους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, δεν μιλάω για τους μεγαλύτερους, από νέους ανθρώπους, ένα μαύρο πέπλο. Άκουσα από έναν τελευταίο μιλητή να λέει για τους διαδηλωτές «θέλουν να αντιδράσουν για την αντίδραση». Προσέχτε τη φράση. Προσέχτε το περιεχόμενο, το πολιτικό περιεχόμενο της φράσης. Κύριε Υπουργέ, ποιος καθορίζει το περιεχόμενο της αντίδρασης? Έρχεται εδώ βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και λέει «θέλουν να αντιδράσουν για την αντίδραση». Έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ. Εκτός από τα διάφορα που άκουσα που προκαλούν κοινωνικό αυτοματισμό, οι διαδηλωτές οι οποίοι εμποδίζουν τις φτωχές λαϊκές τάξεις να πηγαίνουν στη δουλειά τους, λες και δεν έχουμε όλοι μέριμνα, λες και δεν κυκλοφορούμε όλοι στο δρόμο, προσπαθείτε να κάνετε κάτι, να αποστεώσετε ένα δικαίωμα δυναμικό. Ένα δικαίωμα ενεργητικό, κύριε Υπουργέ, γιατί το «κατεβαίνω στο δρόμο» είναι ενέργεια πολιτική και ήταν πάντα έτσι στην ιστορία, από το 1843, την 3η Σεπτεμβρίου. Είναι ενεργητικό δικαίωμα. Οι διαδηλωτές ξαναορίζουν το δημόσιο χώρο και ξαναορίζουν τη συζήτηση. Δεν είναι παρέλαση, κύριε Υπουργέ. Η διαδήλωση δεν ορίζεται εκ των προτέρων. Δεν μπαίνει ο παρελασάρχης. Ναι. Ο οποίος δίνει πλάνο, λέει, έχει η δημοκρατία όπως πάντα έχει κάτι απρόβλεπτο. Όπως λέει ένας μεγάλος διανοητής, είναι δροσερό νερό που αφυπνίζει. Αν γίνει χλιαρό νερό, τότε αποκοιμίζει. Και εσείς θέλετε, κρατάτε το κουφάρι απ' έξω και από μέσα χάνετε το περιεχόμενο, και αυτό είναι δυναμικό περιεχόμενο. Θέλετε, άκουσα από άλλον ομιλητή, δυστυχώς και αγαπημένο μου φοιτητή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, της Νέας Δημοκρατίας, να λέει ότι ακολουθείτε αυτό που κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πείτε μου με το χέρι στο μυαλό, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα που έχουν υιοθετηθεί τέτοιοι εκτελεστικοί νόμοι, εάν ποτέ παρεμπόδισαν διαδηλώσεις? Πείτε μου τα κίτρινα γυλαίκα, με νόμο που έχει η Γαλλία, δεν μπόρεσαν να διαδηλώσουν? Δεν μπόρεσαν να διαδηλώσουν με τον πλέον δυναμικό τρόπο? Ο δρόμος δεν οικονομείται, κύριε Υπουργέ. Οικονομείται μόνο με έναν τρόπο. Όταν η πολιτική εξουσία τον ακούει. Όταν η πολιτική εξουσία στο πλαίσιο της δημοκρατίας είναι σε ανοιχτό διάλογο με αυτό το δρόμο. Με άλλο τρόπο δεν μπορεί να οικονομηθεί. Μην ψάχνετε λοιπόν να μας πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία έρχεται να βάλει σε τάξη, μη χρησιμοποιείτε συνέχεια αυτή την έκφραση. Χωρίς να το θέλουμε, το είπε και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, να ξεπεράσουμε αυτά τα 45 χρόνια της μεταπολίτευσης. Τι μανία με αυτά τα 45 χρόνια της μεταπολίτευσης? Και εγώ, κύριε Χρυσοχοίδη, πραγματικά σας το λέω και με πολύ αγάπη,
Εσείς μπορείτε να συνενείτε να ξεπεράσουμε τα 45 χρόνια της μεταπολίτευσης, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω σε καμία περίπτωση αυτό το πράγμα. Είπε ο κύριος Καραγκούνης να ξεπεράσουμε τα 45 χρόνια της μεταπολίτευσης και να πάμε στην κανονικότητα. Αναρωτιέμαι από πού παίρνετε το νήμα αυτής της κανονικότητας. Εσείς οι ίδιοι τα λέτε. Ο εισηγητής σας το λέει. Δεν χρειάζεται αυτό που έκανε ο εισηγητής ο δικός μας και απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τη μεταφορά από τη χουντική διάταξη το νόμο του 1971 στο σήμερα με αλλαγή μόνο της γλώσσας από καθαρεύουσα σε δημοτική. Μας είπαν ομιλητές σας ότι γίνεται μια ευρωπαϊκή χώρα επιτέλους η Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, εσείς μαζί με τον κύριο Μηταράκη και τον κύριο Κουμουτσάκο, προχτές ως ευρωπαϊκή χώρα βρεθήκατε σε πάρα πολύ άσχημη θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρακολούθησα όλη τη συζήτηση. Κατηγορηθήκαμε δε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ως και κυβέρνηση με ακροδεξιές μεθόδους. Τα άκουσα όλα αυτά. Η αντίδρασή σας ήταν υποτονική και τι θα μπορούσατε να πείτε άλλωστε. Θέλω να κλείσω λέγοντας ένα πράγμα και να απευθυνθώ πραγματικά στη νεότερη γενιά και στις επερχόμενες γενιές, γιατί καταγράφονται αυτά που λέμε εδώ. Από πού θα πιάσουν το νήμα? Η Νέα Δημοκρατία, αυτή η πιο αυταρχική και αντιδημοκρατική Νέα Δημοκρατία των τελευταίων χρόνων, των τελευταίων δεκαετιών, θέλει να κόψει το νήμα. Εμείς θέλουμε τη συνέχιση του νήματος από πού? Από αυτούς τους μεγάλους δημοκρατικούς αγώνες. Πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα. Οι διαδηλώσεις είναι μοχλός της ιστορίας. Την ιστορία δεν τη φτιάχνουν μόνο οι πολιτικοί, δεν τη φτιάχνουν μόνο οι στρατιωτικοί, δεν τη φτιάχναν οι βασιλιάδες κάποτε. Το 1843 οι διαδηλωτές φτιάξαν ιστορία. Οι μεγάλοι ταξικοί αγώνες στον 20ο αγώνα, οι διαδηλώσεις στον 20ο αιώνα, οι διαδηλώσεις για την παιδεία, το φεμινιστικό κίνημα, το ειρηνιστικό κίνημα, όλα αυτά ήταν μοχλός της ιστορίας. Το μοχλό της ιστορίας φοβόσαστε. Δεν σας έπιασε ο πόνος για τους μακαζάτορες, γιατί γίνανε του κόσμου οι διαδηλώσεις από το 11 μέχρι το 15 για ένα λόγο. Γιατί υπήρχε κοινωνική έκρηξη λόγω όλων αυτών των νόμων που περνάγατε. Λόγω των επιχειρήσεων που κλείνανε. Και δεν κλείνανε οι επιχειρήσεις και τα μαγαζιά τους διαδηλωτές. Κλείνανε από συγκεκριμένη πολιτική. Μην ξεχάσουμε ως κοινωνία σε καμία περίπτωση, και αυτό δεν είναι αριστερό, είναι όλου του δημοκρατικού κόσμου, όλων των δημοκρατικών αγώνων. Δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, όλου του δημοκρατικού κόσμου και της Ελλάδας και παγκοσμίως. Οι μεγάλες διαδηλώσεις ήταν ο μοχλός της ιστορίας. 1963 έχω ένα όνειρο. Η μεγάλη διαδήλωση ήτανε. 1930 στην Ινδία η ψυχολογία της ψυχής, η... Πρέπει να ολοκληρώσετε, πάντων, κυρία. Ναι. Πώς το είπες, Πρόεδρε? Πρέπει να ολοκληρώσετε. Ναι, ναι. Από τον το ξέρω και αυτό. Μεγάλη δεν διαδήλωση ήτανε. Ναι, κλείνω, έχετε δίκιο. Θέλω λοιπόν να πω ότι ό,τι και να κάνετε, σε αυτή την πόλη από την οποία θέλετε να κόψετε τη μνήμη και είναι από τις σπάνιες πρωτεύουσες του κόσμου και είμαστε περήφανοι για αυτή την πρωτεύουσα, συνομιλεί το πολιτικό, το οικονομικό κέντρο, ο δρόμος και η γειτονιά της αμφισβήτησης. Η αρμονία, ξέρετε πότε έρχεται, όταν εισακούονται όλοι αυτοί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.